Δεν έχετε κάνει σχόλιο. Τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση. Επειδή ο κ. Βαγκουτσιώτης μιλάει, όπως όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις που κάνουν κακό στη χώρα. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε με όρους των πρωτογενών πλεονασμάτων που είχε συμφωνήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν εξωφρενικά και τα οποία θα κατέστρεφαν κάθε δυνατότητα της χώρας για ανάπτυξη, για την οποία τώρα μας εγκαλεί ο κ. Βαγκουτσιώτης. Μιλάμε για πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης 0,8 και του 1% για φέτος. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για τα 3 και 4% που έχει αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά... Δεν μιλάμε για απορρίθμιση της αγοράς εργασίας και για ομαδικές απολύσεις. Όπως ήθελε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε για τακτοποίηση της αγοράς εργασίας, μιλάμε για επαναφορά των διαπραγματεύσεων, μιλάμε για επαναφορά στα διακύρια του κατώτατου μισθού. Αυτή είναι η καθυστέρηση για τις διαπραγματεύσεις. Και όταν ο κ. Βαγκουτσιώτης μας εγκαλεί για το ότι καθυστερούμε, θα πρέπει ταυτόχρονα να μας εγκαλέσει και για το ότι δεν υπογράφουμε μείωση συντάξεις και απολύσεις. Αφήστε το, κύριε Ασβίκου, δύο λεφτά. Να σου πω κάτι. Εάν έχεις προβλέψει, αν πέρυσι είχες 2,5% πλεόνασμα και έχεις φέτο πρόβλεψη για 3,5%, η διαφορά πρέπει να καλύψει είναι 1%. Αν έχεις φέτο 0,6% έλλειμμα και θες να κάνεις 0,8% πλεόνασμα, πάλι μια μονάδα πρέπει να καλύψει. Τα ίδια μέτρα θα πάρετε. Το ίδιο κόστος έχουν. Όχι. Εδώ κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Δεν κάνω λάθος. Κάνετε ένα λάθος. Δεν θα σταματήσει η υπερφορολόγηση. Ξεκίνησε η φετινή χρονιά με πλεόνασμα. Και πρέπει να βάλουμε 452 εκατομμύρια ταμιακό έλλειμμα. Πέρυσι, αφήστε το.